984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. 5η 29 Ιουλίου. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Ανεβαίνει κατακόρυφα ο υδράργυρος, φτάνοντας κατά τόπους και στους 43 με 44 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είχαμε και ένα νέο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε συνέχεια του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από 26 του μήνα, και το οποίο σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία αναφέρει ότι αυτός ο καύσωνας θα διαρκέσει μέχρι και τις 6 του Αυγούστου. Το φαινόμενο εξακολουθεί να είναι ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο, καθώς θα έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά και διότι το θερμοκρασιακό εύρος, διαφορά μέγιστης ελάχιστης θερμοκρασίας, θα είναι μικρό, αναφέρει μεταξύ άλλων. Τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Λεονταράκη καλωσορίζω ευθύς αμέσως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δουλγεράκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Λέει επίσης το δελτίο αυτό το νεότερο, το οποίο φαντάζομαι έχετε πάρει και εσείς ως τμήμα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες το επόμενο τριήμερο θα κυμανθούν στα υπηρωτικά περί του 42 έως 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην νησιωτική χώρα και τα παραθαλάσσια τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Υψηλή ότι θα παραμείνει η θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών με τις ελάχιστες τιμές της πάνω από τους 28 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά είμαστε σε επιφυλακή και είμαστε έτοιμοι. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε στα χέρια μας ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρικών φαινομένων, κυρία Δουλγεράκη, αναφορικά με τον επικείμενο καύσωνα. Το δελτίο είναι σε ισχύ από μέχρι την 3η του Αυγούστου, από σήμερα ως 3 Αυγούστου, αλλά με νεότερη επικαιροποίηση των μετεωρολόγων της ΕΜΗ φαίνεται ότι καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας έχουμε αρκετά αυξημένες θερμοκρασίες. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι υπηρεσίες, τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας, που ως μηχανισμός πολιτικής προστασίας εμπλέκονται, είναι σε αυξημένη επιφυλακή. Όπως άλλωστε όλο το καλοκαίρι, διότι να μην ξεχνάμε ότι διανύουμε αντιπερική περίοδο. Αυτό που συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό που λέμε όλοι μας, είναι ότι τουλάχιστον για τις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να αποφεύγονται μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή στις ηλικίες, τις μεγαλύτερες, οι οποίες πιθανόν να αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας, στα μικρά παιδιά, και σε καμία περίπτωση δεν προβαίνουμε στην καύση οτιδήποτε, οποιασδήποτε σύλληψη ή ενέργεια που απαιτεί φλόγα στην ύπαιθρο. Να μας μεταφράσετε την φράση «είμαστε σε επιφυλακή». Τι σημαίνει αυτό για τις υπηρεσίες σας, δηλαδή, να ξέρει ο κόσμος? Κύριε Λουγεράκη, όχι μόνο όταν έχουμε ένα έκτακτο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και του χειμώνα, οι υπηρεσίες είναι σε 24-ωρη βάση επιφυλακή, 24 ώρες το 24-ωρο, 365 μέρες το χρόνο, όποτε χρειαστεί, όπου μας ζητηθεί, να παράσουμε οποιαδήποτε βοήθεια ευχηθούμε να δώσουμε. Δηλαδή, άνθρωποι, μηχανήματα, τι? Θέλω την πράξη, να ξέρει ο κόσμος την πράξη τι σημαίνει αυτό. Όποιος δηλαδή για τον οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί την οποιαδήποτε βοήθεια, μιας και εκεί είσαστε και συντονίζετε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να ξέρει πού θα πάει, τι θα κάνει, να ξέρει από πού πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Κυρία Δουλγεράκη, όταν λέμε ότι όλες οι υπηρεσίες είναι επιφυλακή, είτε έμψυχο μέσο, είτε μηχανήματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, είναι σε επιφυλακή. Όποτε και εφόσον μας ζητηθεί. Από εκεί και πέρα, μία που μιλάμε για έντονες θερμοκρασίες και καύσωνα, καλό θα ήταν, μάλιστα έχουν λάβει και ανάλογη εγκύκλιο οι Δήμοι, πρόσφατη μάλιστα, Δήμοι που έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν κλιματιζόμενες αίθουσες, να το κάνουν. Για τις ευπαθείς ομάδες ή για ανθρώπους που πιθανόν να χρειάζονται να μεταφερθούν. Είναι ένα επικείμενο κύμα καύσωνα, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ έντονο, ειδικότερα στις μέσες περιοχές και νότια της Κρήτης, που σε κάθε περίπτωση, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο, ειδικότερα σε ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Φαίνεται ότι είναι κάτι που θα, από εδώ και κάτω θα το ζούμε όλο και πιο συχνά, γιατί άκουγα και μετά διάβαζα στη συνέχεια αυτά τα οποία ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης,
Ο κύριος Συνολάκης έλεγε στο πρώτο πρόγραμμα, κύριε Λεονταράκη, ότι υπάρχουν μερικές πολύ δυσίωνες προβλέψεις που λένε ότι αν δεν περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας, μπορεί να έχουμε κατά μέσο όρο και 90 ημέρες καύσωνα στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε πόσες ημέρες θα κρατήσει ο καύσωνας που ζούμε τώρα, αλλά η ένταση του φαινομένου θυμίζει το 1987, αλλά και τι είχε γίνει το 2017, ανέφερε μεταξύ άλλων. Δυστυχώς έχουμε μπει στην πορεία να βλέπουμε αυτά τα ακραία φαινόμενα να επαναλαμβάνονται πιο συχνά από ό,τι περιμέναμε. Ελπίζω σήμερα η πολιτεία να είναι πιο προετοιμασμένη, οι υποδομές στους δήμους και τις περιφέρειες. Ελπίζω η πολιτική προστασία να λειτουργεί καλύτερα για να μην θρηνήσουμε θύματα. Αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες, είπε ο κύριος Συνολάκης, είναι ότι αυτά τα ακραία φαινόμενα που περιμέναμε σε μερικές δεκαετίες ή τα περιμέναμε από τη δεκαετία του 90 είχαν γίνει εκτιμήσεις για την υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα για τα επόμενα 50-100 χρόνια, όπως και το πώς θα εξελιχθεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Βλέπετε? Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Δουλειράκη, και μάλιστα δεν είναι το πρώτο κύμα καύσωνα που επισκέπτεται το νησί. Καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι θερμοκρασίες είναι αρκετά μεγάλες. Οι μέρες που θα έλεγα που δροσιάς ή που το, ας το πούμε, η θερμοκρασία είναι κάπως πιο ανοιχτή ήταν λίγες. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για τις πυρκαγιές, μια που βρισκόμαστε σε αντιπυρική περίοδο, διανύουμε το δυσκολότερο καλοκαίρι ίσως της δεκαετίας. Στατιστικά, μέχρι και το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, τα καμένα στρέμματα και οι πυρκαγιές ήταν τριπλάσιο τον αριθμό. Και έχουμε, να σκεφτούμε ότι έχουμε ακόμα σχεδόν 3 μήνες αντιπυρικής περίοδου. Είναι δύσκολες συνθήκες, είναι δύσκολο το καλοκαίρι, χρειάζεται αυξημένα τα ανακλαστικά από όλους και από τους Δήμους να έχουν αυξημένα τα ανακλαστικά, να είναι σε τη φυλακή, να έχουν καταγράψει τα μέσα που διαθέτουν. Όπως είπαμε προηγουμένως, είτε τεχνικά μέσα. Ο κ. Πέτσας το είχε ζητήσει. Δεν ξέρω αν ήταν εγκύκλιος αυτό που είχε αποσταλεί. Μάλλον εγκύκλιος ήταν, ότι θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή, διότι αυτό που ακολουθεί και έρχεται είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή. Κ. Λουγεράκη, οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης που αναλαμβάνουν το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, είτε αφορά την περιφέρεια, είτε αφορά τους Δήμους, είναι υποχρεωμένοι. Και καλώς το κάνουν και νιώθουν την υποχρέωση. Πιστέψτε με, την νιώθουμε και με το παραπάνω. Θα πρέπει 24 ώρες το 24ωρο να είναι σε φυλακή για οτιδήποτε προκύψει. Από ένα μικρό συμβάν, μια συμβουλή, μέχρι έκτακτα περιστατικά τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Θεωρώντας βέβαια, και δική μου άποψη είναι και κουλτούρα, ότι η καλύτερη πρόληψη έχει. Αν θέλετε, τις ελάχιστες απώλειες έχετε την καλύτερη αντιμετώπιση. Υπάρχουν ακόμα και έκτακτα τηλέφωνα τα οποία δίδονται, αριθμοί τηλεφώνου που δίδονται, έτσι ώστε αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια να επικοινωνήσει μαζί σας, ή πάντα μέσω των υπηρεσιών 100-199 πυροσβεστική υπηρεσία λαμβάνεται το μήνυμα, 112 πολιτική προστασία. Όσον αφορά την πολιτική προστασία, μπορώ να σας δώσω τα τηλέφωνα, είναι το 2813-410-201. Όσον αφορά το τμήμα της περιφέρειας, είναι το 2813-402-61. Αν θέλετε, το κινητό μου είναι διαθέσιμο στον κόσμο μέσω του σταθμού. Οτιδήποτε προκύψει, είμαστε στη διάθεση του κόσμου, είτε με μια συμβουλή, όπως σας είπα, είτε κινητοποιώντας μηχανισμό, να αντιμετωπίσουμε το, είτε από το μικρό γεγονός μέχρι το οτιδήποτε, ανά πάσα ώρα και στιγμή που αυτό μπορεί να τύχει να συμβεί. Όταν λέμε για επιφυλακή, είναι 24 ώρες 24 ώρες, πιστέψτε. Mm-hmm. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτό τον καύσωνα και έτσι όπως τα πράγματα οριοθετούνται, ότι έχουμε και μία ευρεία σύσκεψη το Σάββατο στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, παρουσία των κυρίων Ευθύμη Λέκα και Άκη Τσελέντη για τη σεισμική δραστηριότητα της περιοχής που βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 4 Ιουνίου, κύριε Λεοντάκη. Ναι, με τον κόσμο να αγωνιά, διότι και από τις εκτιμήσεις των παραπάνω, δηλαδή των κυρίων Λέκα και Τσελέντη, δεν έχει αποκλειστεί εκείνο το ενδεχόμενο για ένα σεισμό μεγαλύτερο από τα 4,8 ρίχτερ του περασμένου Σαββάτου. Πολύ καλά το λέτε. Το Σάββατο είναι το Δημοτικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, το Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δηλώνουν παρόν και θα πρέπει να είναι παρόν. Θα είναι από τον ΟΑΣΠ ο Ευθύμης ο Λέκας, θα είναι και ο Άκης ο Τσελέντης, ο σεισμολόγος, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Ηράκλειο, να καταθέσουν την άποψή τους. Πέρα το μηχανισμό πολιτικής προστασίας που πρέπει να είναι έτοιμος και είναι έτοιμος, χρειάζεται και εκείνη η υπεύθυνη καθοδήγηση των επιστημόνων, αναλύοντας όλα τα δεδομένα. Και να σας πω και την άποψή μου, είναι προτιμότερο σε ένα συντονιστικό να κατατεθεί η άποψη του καθενός επεριστατωμένα,
παρότι να ψάχνουμε εμείς τις δηλώσεις του κάθε ειδικού, έτσι με την καλή έννοια του όρου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στις ειδήσεις. Εκεί λοιπόν στο συντονιστικό θα υποθούν όλα. Και όπως πολύ καλά είπατε, λέγεται ότι η πιθανότητα είναι μικρή, δεν την έχουν αποκλείσει. Εύχομαι να μην συμβεί κιόλα, αλλά εμείς οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι και επειδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο... Πιστεύετε ότι έχετε καθυστερήσει στο σύνολό σας όλες οι υπηρεσίες, διότι το φαινόμενο ξεκίνησε 4 του Ιούνιου. Μέχρι σήμερα όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει και για να είμαστε έτοιμοι και περιμένοντας το χειρότερο, το καλύτερο, αλλά πάντα το ξέρετε ότι προβλέποντας ότι η πρόνοια είναι η καλύτερη. Κυρία Δουλγεράκη, από την πρώτη στιγμή όταν άρχισε να εκδηλώνεται το γεγονός, το φυσικό φαινόμενο, ήμασταν σε επικοινωνία με τους αρμόδιους, οι οποίοι είναι, αν το θέλετε, είναι υπεύθυνοι, έτσι ώστε... Ποιοι είναι οι αρμόδιοι και τι θέλετε να πείτε, γιατί πριν από λίγο είπατε ότι καλύτερα να λέγονται τα πράγματα παρά να ψάχνουμε εμείς τις δηλώσεις τους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντάς μου ένα παράθυρο ανοιχτό στην σκέψη, ότι ξέρετε εδώ δεν είχαμε καμία επικοινωνία ή δεν ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μας ή δεν ρώτησαν ή απλά έκαναν μόνο δηλώσεις και ότι έπρεπε ήδη να βρίσκονται όλοι οι υπεύθυνοι από το Υπουργείο στην Κρήτη. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εκτός αν το μεταφράζω λάθος. Κυρία Δουλγεράκη, από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία ζητώντας αυτό ακριβώς το πράγμα και από τη Γενική Γραμματεία και από τον ΟΑΣΚ να έχουμε εδώ κάποιον εκπρόσωπό τους, έτσι ώστε επίσημα ότι να υποθεί σε ένα από τις 4 Ιουνίου δηλαδή το ζητήσατε αυτό. Από την πρώτη στιγμή, κυρία Δουλγεράκη, οι επιστήμονες βέβαια που είναι και η δουλειά τους, έτσι προς Θεού, είναι αυτοί υπεύθυνοι, αυτοί εξετάζουν το γεγονός. Και πήρατε δηλαδή απάντηση που έλεγε ότι καλά το παρακολουθούμε, θα έρθουμε, δεν θα έρθουμε. Να σας ρωτήσω κάτι, είπε κύριε Λονταράκη. Εγώ θα το πω και αυτό. Στην συζήτηση πάνω ακόμα και με τον Δήμαρχο Αμινά Παιδιάδος πριν από αρκετές ημέρες, ήταν μετά ή τα 4,8 Ρίχτερ, πριν ή μετά, δεν θυμάμαι, αλήθεια. Σας λέω, αυτό το οποίο άκουσα ήταν είχαμε έρθει σε επικοινωνία με τον κύριο Παπαϊωάννου. Η πρώτη τελευταία προειδοποίηση από τον κύριο Τσελέντη ότι δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο και λοιπά μας είπε δεν έχουμε έρθει σε επικοινωνία με κανένα άλλο σεισμολόγο. Ο κύριος Παπαϊωάννου από τη Θεσσαλονίκη μας λέει αυτό και εκείνο και το άλλο παρακολουθείτε το φαινόμενο. Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κυρία Λογεράκη, οι απόψεις είναι αρκετές. Όλες συγκλίνουν στο γεγονός ότι η πιθανότητα είναι μικρή. Από εκεί και πέρα, εμείς, σαν περιφέρεια, σαν φορέας της αυτοδιοίκησης, είμαστε υποχρεωμένοι με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σαν θεσμοθετημένο όργανο που ελέγχει τους πάντες όσον αφορά το κομμάτι πολιτικής προστασίας και του ΣΟΤΑ. Είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους και με τον ΟΑΣΚ από την πρώτη στιγμή, ειλικρινά σας μιλάω, και είχαμε θέσει όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Έχουμε ένα ανεξελίξει φαινόμενο. Και σας είπαν τι. Ότι το παρακολουθούν τέλος πάντων, ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, αλλά δυστυχώς, αν το θέλετε, φτάσαμε μετά από ένα μήνα να ζητάμε να κάνουμε ζητονιστικό όργανο που και η Γενική Γραμματεία το επιβάλλει, έχοντας τους ανθρώπους αυτούς παρόν. Αν ρωτάτε γιατί αυτή η κολλησιεργία, εμείς κυρίες Δουλγεράκη, να μην κρυβόμαστε, το ζητονιστικό όργανο θα το είχαμε κάνει σε κάθε περίπτωση από την πρώτη στιγμή. Αλλά αυτή η καθυστέρηση της μία εβδομάδα από τον τελευταίο σεισμό, το μεγαλύτερο, αν το θέλετε, έχει να κάνει με την παρουσία αυτών των ανθρώπων. Και δεν λέω ότι σκόπιμα. Φαντάζομαι ότι αυτό το λέτε. Ναι. Ότι όχι σκόπιμα, δεν λέω παρακαλώ. Ότι σκόπιμα είναι αυτή η καθυστέρηση, αλλά από τη στιγμή που είχαμε ζητήσει παρουσία, από την πρώτη στιγμή, οφείλαμε να τους περιμένουμε με την έννοια ότι αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο πλέον σαν σεισμολόγοι, να εξηγήσουν στον κόσμο τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτό το σμήνο σεισμών, ποιες μπορεί να είναι οι πιθανότητες στην πορεία και πράγματα τα οποία θα πρέπει να υποθούν. Εμείς σαν πολιτική προστασία γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Οι Δήμοι γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Για παράδειγμα, ελέγχοντας τα παλιά κτίρια ή τα κτίρια που έχουν ενδυνάμει πρόβλημα. Είναι σε ισχύ το σχέδιο Αγγέλαδος ενεργοποιημένο και για την περιφέρεια και για το Δήμο. Μα κύριε Λονταράκη, τώρα μεταξύ μας κοροϊδευόμαστε. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος πήγε να ελέγξει τα κτίρια? Έπρεπε να έρθουν οι μηχανικοί από τα Χανιά. Μας έλεγε ο Δήμαρχος, έχω ένα εδώ συνεργείο, μια τεχνική υπηρεσία με 5 ανθρώπους. Να πάνε σε ποιον? Οικισμό πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, έχω μία διευθύντρια πολυοδομίας μηχανικό και ένα τμήμα το οποίο καλύπτει τις ανάγκες εξ ολοκλήρου δύο δήμων. Βιάνου, Μηνώα Παιδιάδος, Μηνώα Παιδιάδος, Βιάνου και από το 50% στους δήμους Αστερουσίων και Χερσονήσου. Και εσείς μου λέτε ότι θα έπρεπε να το έχουμε δει ή είμαστε υποχρεωμένοι να το δούμε βάσει του Αγγέλαδου. Ποιος κινητοποιήθηκε για να πάει να δει, να κάνει μια πρώτη αυτοψία και να ξέρει ποια είναι η κατάσταση? Μετά τα 4,8 Ρίχτερ ενεργοποιήθηκαν όλοι.
Κυρία Λουγεράκη, εδώ ανοίγει μια άλλη ζήτηση όσον αφορά την προστελέχωση, αλλά δεν είναι του παρόντος. Ευχαριστώ, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή, διότι η πολιτεία ζητάει, έχουν ευθύνη οι Δήμοι και η Περιφέρεια, αλλά χωρίς τα κατάλληλα στελέχη, όχι τα κατάλληλα, αλλά τα κατάλληλα, χωρίς το κατάλληλο αριθμό των στελεχών να καλύψουν ένα τέτοιο μεγάλο εύρος αναγκών. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να μιλήσουμε ξεκάθαρα για τις αρμοδιότητες, όσον αφορά και τα δημόσια κτίρια, παράδειγμα των Δήμων, και τα δημοτικά κτίρια, είτε τα σχολεία, είτε τα σπίτια τα παλιά, είναι μια ευθύνη που βαραίνει τους Δήμους. Καλώς ή κακώς βαραίνει τους Δήμους. Με την υποστελέχωση, ξαναλέω. Έτσι. Ήδη η Περιφέρεια έχει γίνει στο μηχανισμό της όσον αφορά τα δικά της κτίρια, να γίνουν οι έλεγχοι. Αλλά πιστέψτε με, στο κομμάτι τουλάχιστον της Περιφέρειας που γνωρίζω και μπορώ να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ό,τι χρειαζόταν να γίνει, έχει γίνει και με το παραπάνω. Νομίζω κύριε Λεονταράκη, ότι ξέρετε, εκεί φτάνεται στην ουσία του πράγματος. Η Περιφέρεια για τα δικά της τα κτίρια, ο Δήμος για τα δικά του τα κτίρια. Ενδεχόμενα τεχνικά επιμελητήρια για τις δικές τους τις ανάγκες με τα δικά τους τα κτίρια. Αυτός ο κατακερματισμός των υπηρεσιών, αυτή η ευθύνη, η οποία είναι μοιρασμένη από υπηρεσία σε υπηρεσία, γι' αυτό ωστόσο μιλάμε για συντονιστικό. Διότι όλοι μαζί από κοινού σε τέτοια φαινόμενα, κινείστε όλοι μαζί. Και να πω και κάτι άλλο, χτυπάτε εν τέλει το χέρι στο τραπέζι και λέτε, εσείς κύριοι που μπορεί να είστε του ΑΣΠ, να είστε του γεωδυναμικού, να είστε της πολιτείας, να είσαστε των αρμόδιων υπουργείων, εδώ έχουμε σε εξέλιξη ένα σεισμικό φαινόμενο, δεν ξέρουμε πού θα πάει παρακάτω, ελάτε να πάρουμε τα μέτρα μας, γιατί σαφέστατα ο σεισμός δεν προβλέπεται. Απλά βάσει τη πρόνοια που έχει και έτσι όπως συνεχίζεται το φαινόμενο, μετά από μια-δύο εβδομάδες, λες, ελάτε εδώ να πάρουμε τα μέτρα μας. Σε τυχόν περίπτωση που συμβεί κάτι, πας με την υπόθεση εργασίας, αλλά αυτή είναι η πρόνοια, αυτή νομίζω είναι η πολιτεία, κάνεις αυτή και εκείνη την άλλη την κίνηση. Αν μιλάμε για αυτό το σχέδιο Εγκέλαδος, ναι, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη το σχέδιο Εγκέλαδος, διότι διαφορετικά είναι η πράξη και η θεωρία του. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι κατά μουτρά. Κύριε Λουγεράκη, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Σας ξαναλέω, από την πρώτη στιγμή είχαμε ζητήσει εδώ φυσική παρουσία, αυτά που ακούγαμε και βλέπαμε δεξιά και αριστερά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε σε δημοσιογραφικά πανέλ, και καλώς γινόταν αυτή η συζήτηση. Δεν αντιλέγει κανένας. Θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είναι εδώ. Τους το είχαμε ζητήσει. Ήταν θέμα, αν το θέλετε, γραφειοκρατικό, διαδικαστικό. Εν τέλει θα είναι εδώ το Σάββατο. Αυτά που κουβεντιάζονται και αυτά που κουβεντιάζουν μεταξύ μας θα υποθούν όλα στο συλληπτικό, να δούμε πού βρισκόμαστε, να δούμε ποιες είναι αυτές οι πιθανότητες. Και από εκεί και πέρα είναι ευθύνες μοιρασμένες είτε των περιφερειών είτε των Δήμων, που θα έπρεπε να είχαν γίνει από καιρό. Έχουν γίνει πράγματα, κύριε Δουλειράκη, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Αυτό που, αν θέλετε, για μένα προέχει αυτή τη στιγμή είναι το ότι έχουμε περιστατικό στο Αρκαλοχώρι, εν εξελίξει στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Έχουμε πολλά σπίτια πλέον ακατάλληλα. Που σημαίνει ότι οι οικογένειες βρεθήκαν από μια στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια. Υπήρξε πρόνοια. Θα σας πω, αναζητείται ο χώρος, θα υποθούν όλο το Σάββατο, να βρεθεί ένα ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή, να μπορεί να φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους. Διότι χθες πηγαίνοντας επίσκεψη στο Σαμπά, για παράδειγμα, που θα είναι ένα το οποίο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το οποίο δέχτηκε, αν το θέλετε, το μεγαλύτερο ένταση του σεισμού, είναι ένα παιδάκι 5,5 μηνών, το οποίο το βράδυ κοιμάται στο αυτοκίνητο. Είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι κοιμούνται στα αυτοκίνητα το βράδυ. Φοβόμενοι. Εγώ είδα την ανακοίνωση από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, που μετά τα 4,8 ρίχτερ βγήκε και έλεγε ότι υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης, υπάρχουν χώροι προφύλαξης και μπορείτε να πάτε σε αυτές τις περιοχές. Το σχέδιό τους μπορεί να είναι επικαιροποιημένο, αλλά πριν δεν το είχα δει στη δημοσιότητα, δεν είχε επικαιροποιηθεί από κανένα σας. Όλα ετούτα και εκείνα και τα άλλα, με όποια παράληψη, άλοθη, ενεργοποίηση, επικαιροποίηση, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, να με συγχωρείτε, αλλά κάνει τους κατοίκους να αγωνιούν πολύ περισσότερο. Και κύριε Λεονταράκη, πιστέψε με, δεν τα λέω της Πεθεράς για να τα ακούει η Νύφη, τα λέω και στην Πεθερά και στην Νύφη. Καλά κάνετε, τα λέτε, κύριε Λεονταράκη. Ο ρόλος είναι αυτός, να αναδεικνύεται τα ζητήματα προκύπτουν σε κάθε περίπτωση και κάνουμε διάλογο. Όσον αφορά την περιφέρεια, τα σχέδιά της, πιστέψτε με, είναι επικαιροποιημένα από καιρό και μάλιστα οτιδήποτε προκύψει, εμπλουτίζεται τέλος πάντων ή ψάχνουμε να δούμε πώς θα το καλύψουμε. Αυτό οφείλει να κάνει και κάθε δημοτική αρχή από τη δική της μεριά. Θα πρέπει να εξευρεθεί, να πάμε στην προηγούμενη ζήτηση. Έχει σημασία ο χώρος άμεσα, να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα σας πω και ένα άλλο παράδοξο, το οποίο έμαθα μόλις προηγουμένως. Ζήτησε ο Δήμος Μηνώα μία έκτακτη επιχορήγηση να μπορούν να καλύψει, ας το πούμε, τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών των πρώτων ημερών. Και όπως μιλώντας με παράγοντες του Δήμου, το αίτημα αυτό δεν είναι δεκτό. Έτσι. Έχουμε ζητήσει ο Δήμος να χειριστεί. Ζήτησε έκτακτη επιχορήγηση για ποιο λόγο? Για τους σεισμόπληκτους. Και από ό,τι έμαθα δεν έγινε δεκτό. Μάλιστα. Έχουμε ζητήσει ο Δήμος να κηρυχθεί σεισμόπληκτος.
Είναι μια διαδικασία δυστυχώς χρονοβόρα. Είναι τα συνεργεία και καταγράφουν αυτή τη στιγμή έξω και χθες και σήμερα. Θέλω να πιστεύω, πιέζοντας και όλοι οι βουλευτές του νησιού και του Ηρακλείου ειδικότερα, έχουμε και πρωθυπουργό από το νησί, μην το ξεχνάμε, οι διαδικασίες να τρέξουν άμεσα και το δυνατόν να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί το συντομότερο. Μάλιστα. Την κρατάω την πληροφορία ότι κατατέθηκε έτοιμα επίσημα από το Δήμο για έκτακτη επιχορήγηση για την ενίσχυση των σεισμόπληκτων. Κυρία Λουγεράκη, επιτρέψτε με και άλλη μια παραδοξότητα του συστήματος. Ναι. Είναι εδώ οι μηχανικοί από το Υπουργείο Υποδομών και ελέγχουν τα σπίτια που πιθανόν δεν είναι κατάλληλα, έχουν υποστεί ζημίες. Για τα δημόσια κτίρια, παράδειγμα τα σχολεία, είναι άλλη επιτροπή υπεύθυνη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα, τα ζητήματα, όταν μιλάμε για έκτακτη περίπτωση, κάποια στιγμή θα πρέπει να επιληθούν. Εννοείται ότι δεν ελέγχονται τα σχολεία. Είναι άλλη επιτροπή, αρμόδια να ελέγχει τα σχολεία. Μάλιστα. Δεν είναι τα συγκεκριμένα παιδιά, η συγκεκριμένη μηχανική που είναι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Μηνώα. Είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο, ότι κάθε υπηρεσία κάνει το δικό της και δεν υπάρχει εκείνος ο συνολικός προγραμματισμός και ο συντονισμός, έτσι συνολικά να δούμε τα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αναστάτωση και αυτή η αγωνία από τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεονταράκη. Να είστε καλά, κύριε Λεονταράκη. Καλό μεσημέρι από τον 984, αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Λεονταράκης, πολιτικής προστασίας. Σας υπενθυμίζω πριν έρθει εδώ ο κύριος Λέκας ότι ήταν ο ίδιος ο οποίος είχε κάνει την εκτίμηση για 5,2 ρίχτερ. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και νέες προειδοποιήσεις από τον Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκη Τσελέντη, που σε ανάρτησή του στο Facebook αναφέρει πως το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει. Το ότι έχουν ελαττωθεί σημαντικά οι σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου δεν σημαίνει ότι το φαινόμενο τελείωσε και ότι πρέπει να εφησυχάζουν οι κάτοικοι. Είναι χαρακτηριστικό των σεισμικών ακολουθιών να σταματούν για λίγο και μετά να ξαναξεκινούν. Άλλωστε οι δείκτες, προσθέτει στην γραπτή του ανάρτηση ο κύριος Τσελέντης, τους οποίους υπολογίζουμε στο γεωδυναμικό από τη συνεχή ανάλυση των δεδομένων που συλλέγουμε, δεν δείχνουν ότι η ακολουθία έχει ολοκληρωθεί. Αυτό πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι κάτοικοι και να αποφεύγουν παλιές κατοικίες και περιοχές με μεγάλη επικινδυνότητα κατάρρευσης διαφόρων δομικών στοιχείων. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα αυτών που είπε ο κύριος Λέκας. Παρακαλώ, Κατερίνα. Το 5,2-5,3 είναι ένας μικρός σεισμός για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί οι κατασκευές των ελληνικών χωρών, οι σύγχρονες κατασκευές αυτές που έχουν γίνει με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, έχουν ανταπεξέλθει σε πολύ μεγαλύτερα σεισμικά μεγέθη. Στη Σάμο, παραδείγματος χάρη, είχαμε ένα σεισμό της τάξης των 7 βαθμών και κανένα σύγχρονο κτίριο δεν κατέρευσε. Ενώ είδατε τι έγινε στην απέναντι ακτή της Τουρκίας. Συνεχώς το 5,2 μας δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας. Αλλά όμως η περιοχή των χωριών στην Κρήτη, του Ηρακλείου και των άλλων περιφερειακών αναλυτητών, είναι περιοχή η οποία περιλαμβάνει και σπίτια τα οποία είναι παλιά. Σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί εδώ και 100 χρόνια ή και περισσότερο. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο συστήσαμε εμείς για την διαμόρφωση και την επικαιροποίηση των σχεδίων του Εγκέλαδου είναι ότι θα πρέπει οι κάτοικοι οι οποίοι βρίσκονται σε παλιά σπίτια, τα οποία δεν έχουν συντηρηθεί ή έχουν υποστεί βλάβες ή έχουν αφαιθεί στην τύχη τους ή ιστορικά κτίρια, να μην κατοικούνται και οι κάτοικοι να τα αποφεύγουν, είτε να διαμένουν είτε να περνούν. Άρα έξω να από τα εκενώσουν. Όσοι έχουν υποστεί κάποιες μικρές βλάβες, βεβαίως θα πρέπει να μην κατοικούνται. Εδώ έρχεται και υλοποιείται το σχέδιο ξενοκράτησης, το οποίο προβλέπει με σαφείς οδηγίες το τι θα πρέπει να γίνει σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμων. Λοιπόν, οι Δήμοι έχουν προβεί σε κάποιες ενέργειες, όπως και η περιφέρεια. Αλλά όμως, για το συντονισμό όλων αυτών των ενεργειών που προβλέπονται στο σχέδιο Εγκέλαδος, το οποίο είναι ένα πολύ σύγχρονο σχέδιο, θα γίνει μια συντεταγμένη σύσκεψη το επόμενο Σάββατο στο Αρκαλοχώρι στην Κρήτη, προκειμένου να εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα, όλες αυτές τις δεδομένες. 984. Αληθινή ενημέρωση. Η ενίσχυση του εμβολιασμού αντικείμενο της αυριανής επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη. Εμβολιαστικό κέντρο Αγίου Βασιλείου, Πανεπιστημιακό, πρώτο εμβολιαστικό κέντρο Ηρακλείου, σταθμή της επίσκεψής του. Συναντήσεις παράλληλα για τα θέματα υγείας στο νησί. Ο ίδιος ανέβασε στο διαδίκτυο και βίντεο της κυβέρνησης για την εκστρατεία εμβολιασμού και έγραψε: 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συμμετέχουν στην εκστρατεία εμβολιασμού.
τους υγειονομικούς στις ένοπλες δυνάμεις και σε κάθε μία και κάθε ένα που συμβάλλει σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Με τρίωρη στάση η υποδοχή τους στο Πανεπιστημιακό, όπως αποφάσισε το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο, υποκριτική και ετεροχρονισμένη η επίσκεψη Μητσοτάκη σε δομές υγείας της Κρήτης, η δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Ιγουμενίδη. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα της τουριστικής περίοδου για τη χώρα μας, η αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη έστειλε από το Ρέθυμνο νέο μήνυμα στους ανθρώπους του τουρισμού για να θωρακίσουν την ασφάλεια του τουριστικού προϊόντος μέσω του εμβολιασμού. Μίλησε για την κρισιμότητα που κρύβει ο Αύγουστος ως προς την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ενώ επαναλαμβάνοντας την θέση του Υπουργού Χάρη Θεοχάρη, είπε πως οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι εκτός από ποιοτικοί και ποσοτικοί, ώστε να σταθεί η αγορά στα πόδια της. Καλωσορίζω στο πλαίσιο του Δελτίου τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων στο Ρέθυμνο, τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη. Καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι κύριε Δουλειράκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Σημερίζεστε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από την αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού. Στόχοι ποιοτικοί, ποσοτικοί, αλλά σε συνάρτηση με αυτό το μεγάλο φόβο ως προς την επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Τους ίδιους στόχους έχουμε κι εμείς. Εδώ δεν απομένει παρά να προσπαθήσουμε να τους πετύχουμε. Αν τα καταφέρουμε, έχει καλώς. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Είναι περισσότερες οι πιθανότητες να τα καταφέρουμε ή όχι, κύριε Τσακαλάκη? Έτσι όπως κρίνετε, διαβλέπετε τα πράγματα? Ναι, αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, εάν δεν αλλάξει κάτι στο επιδημιολογικό φορτίο, θα τα καταφέρουμε. Τα γεγονότα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι το 40% των αφήξεων το μήνα Ιούνιο σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, το οποίο είναι ελπιδοφόρο. Εμείς περιμέναμε ένα 30%, τελικά ήταν 40%. Και για τον μήνα Ιούλιο που περιμέναμε 50%, φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε το 70% στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αφήξεις σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Από την άλλη πλευρά, το πρόσκαιρο σταμάτημα των κρατήσεων και οι κάποιες ακυρώσεις που επικολούθησαν μετά από τα πρώτα επιδημιολογικά γεγονότα φαίνεται να υπερκαλύβονται τώρα και ξανασυνάει σιγά σιγά το κύμα αισιοδοξίας. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό Αύγουστο και επίσης ένα καλό Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος άλλωστε φαινόταν από την αρχή της σεζόν ότι θα ήταν καλός, διότι εκεί στόχευαν και ως επτοπλίστων οι Ευρωπαίοι για διακοπές. Πίστευαν ότι μέχρι εκεί θα έχει λυθεί το θέμα της πανδημίας. Δυστυχώς δεν έχει λυθεί, δεν έχουμε αποκτήσει το τείχος προστασίας, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες που έχουν γίνει από όλους για τον εμβολιασμό αλλά και για την τήρηση των πρωτοκόλων. Εδώ θέλω να πω ότι πέρυσι τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα με θρησκευτική ευλάβεια, μπορώ να πω, μες στα ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία επιμόλυνση, τουλάχιστον να μην αναφερθεί καμία επιμόλυνση τουρίστα ή ανθρώπου εργαζόμενου στον τουρισμό. Αυτό ευελπιστούσαμε να ρευστοποιήσουμε φέτος. Δυστυχώς η πανδημία με την εξέλιξή της έφερε κάποια αρνητικά αποτελέσματα και έτσι τον μήνα Μάιο και τον Απρίλιο ήμασταν κάπως μουδιασμένοι. Πιστεύαμε ότι μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Ήρθε όμως στη συνέχεια η πραγματικότητα η οποία μας εξέπληξε θετικά και ελπίζω να μην έχουμε κάποια αρνητική εξέλιξη στην πανδημία που να ανακόψει όλη αυτή τη θετική εξέλιξη της σεζόν. Θα πρέπει όλος ο κόσμος, όσοι τουλάχιστον δεν μπορούν να εμβολιαστούν, να τηρούν τα πρωτόκολλα όπως τα τηρήσαν και πέρσι που ήταν φοβισμένοι. Φέτος έχουν ξεφοβηθεί λιγάκι και επειδή υπάρχουν και εμβολιασμένοι, αυτοί είναι πιο πολλοί που δημιουργούν πρόβλημα, διότι εμβολιασμένο δεν σημαίνει ότι δεν κολλάς. Και κολλάς και μεταφέρεις τον ιό. Εκεί δυστυχώς είμαστε αυτή τη στιγμή. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω ποιο θα ήταν το μήνυμά σας. Εν μέρει απαντήσατε ουσιαστικά πριν θέσω το ερώτημα. Το μήνυμά σας τόσο στους αρεθιμιώτες όσο και στους Ηρακλειώτες. Ξέρετε ότι είμαστε στις δύο περιφερειακές ενότητες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο, αν θέλετε, επιδημιολογικό φορτίο, περισσότερα κρούσματα κλπ. Να κρατήσουμε αυτό που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή την προσοχή και τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Θέλετε να πείτε και κάτι άλλο σε εκείνους που σας ακούν αυτή την ώρα? Εάν τηρηθούν τα πρωτόκολλα, δηλαδή οι μάσκες, οι αποστάσεις, οι συνεχείς απολυμάνσεις,
πιστεύω ότι ο ιός θα καμφθεί, δεν θα βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να πολλαπλασιαστεί. Επομένως, θα πέσουν και τα κρούσματα, θα πέσουν όλα. Ξέρετε, κάθε Πέμπτη μαζεύεται το υγειακό φορτίο από όλες τις χώρες στο Βέλγιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες. Δυστυχώς για μας, για τους Κρήτες δηλαδή, μέχρι πρότινος εξετάζαν το φορτίο αναχώρα. Τώρα αρχίζουν και το βλέπουν αναπεριοχή. Και αυτό είναι κάτι που δεν μας συμφέρει εμάς εδώ στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά, κάθε Πέμπτη το εξετάζουν και κάθε Παρασκευή βγάζουν το σηματοδότη με τα χρώματα. Αλίμονό μας έτσι και μπούμε στο βαθύ κόκκινο από τη Γερμανία, διότι θα την μιμηθούν όσον ούπο και οι υπόλοιπες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, δηλαδή Ολλανδία, Βέλγιο και Γαλλία και σιγά σιγά όλοι οι υπόλοιποι. Με αποτέλεσμα, εάν είμαστε σε αυτό το βαθύ κόκκινο, δεν θα μας προτιμούν, διότι στην επιστροφή τους θα πρέπει να γυρίζουν στις χώρες τους με τεστ, θα πρέπει να μένουν καραντίνα αρκετές μέρες και θα προτιμήσουν να πάνε σε κάποιο άλλο προορισμό. Αυτά που φοβόμαστε. Κύριε Τσακαλάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Ούτε κιλός βουλτανίστα φιλιού δεν θα απορροφήσει φέτος για το εινοποιείο της η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και δεν θα ζητήσει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αυτή τη φορά καμία κατεξαίρεση άδεια για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον όπως είδα ότι αποκαλύπτει στην Νέα Κρήτη τον Χριστόφορο Παπαδάκη, ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ, ο Σταύρος Γαβαλάς. Χριστόφορε, τι συμβαίνει, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κέρα, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ούτε κιλό λοιπόν σουλτανίστα φιλιού, δηλαδή θα εφαρμόσει ξεκάθαρα τον κανονισμό, ο οποίος απαγορεύει ρητά και κατηγορηματικά τη διάθεση της ποικιλίας σουλτανή προς εινοποίηση. Δεν πρόκειται να απορροφήσει φέτος η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου ούτε κιλό, έτσι μας ξεκαθάρισε μιλώντας στην εφημερίδα Νέα Κρήτη ο πρόεδρος της οργάνωσης Σταύρος Γαβαλάς, ο οποίος μάλιστα παροτρύνει τους αμπελουργούς να προχωρήσουν φέτος σε μαζική σταφυδοποίηση. Τώρα βέβαια το ερώτημα είναι τι θα κάνουν τη σταφίδα τους στην παραγωγή, αφού ήδη από πέρυσι περίπου 700 τόνοι σταφίδας παραμένουν στα αζήτητα. Αυτό βεβαίως το ερώτημα το θέσαμε στον κύριο Γαβαλά και η απάντησή του ήταν να στραφεί, να απευθύνει έκκληση, μήνυμα στον πρόεδρο της ΞΟΣ Γιώργο Ξυλούρη και να τον καλέσει πρώτον να βγει προς τα έξω άμεσα τις επόμενες μέρες να ανακοινώσει συγκεκριμένες τιμές παραγωγού για τη φετινή παραγωγή σταφίδας και δεύτερον να δεσμευτεί προς τον κόσμο ότι θα απορροφήσει το σύνολο της παραχθήσας ποσότητας. Εμείς επικοινωνήσαμε αμέσως στη συνέχεια της συνομιλίας μας με τον κύριο Γαβαλά, με τον πρόεδρο της ΞΟΣ. Ποσότητα, μισό λεπτό. Χριστόφορε, παραχθήσα ποσότητα η οποία θα διατεθεί στην εγχώρια αγορά, στο σύνολό της ή μέσω τυποποίησης κλπ. Θα πάρει και τον δρόμο των διεθνών αγορών. Δεν έχει καμία τύχη η σταφίδα μας εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχει καμία τύχη στις διεθνείς αγορές, όμως κακά τα ψέματα υπάρχει. Υπάρχει μια αισιόδοξη έτσι, αντιμετώπιση, μια αισιόδοξη ματιά ως προς την εσωτερική αγορά, δεδομένου ότι ενώ η εσωτερική αγορά κάθε χρόνο καταναλώνει 5.000 τόνους σταφίδας κατά μέσον όρο εδώ και πολλά χρόνια, είναι αυτή η παραγωγή, είναι αυτή η ποσότητα κατανάλωσης, εντούτοις εμείς που βγάζουμε 1.000 ή 2.000 τόνους σταφίδας σουλτανίνας. Και μιλάω φυσικά για την Κρήτη, γιατί μόνο η Κρήτη βγάζει σουλτανίνα σε επίπεδο χώρας. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε την ποσότητα αυτή. Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι γίνονται αθρώες εισαγωγές σε σταφίδα Τουρκίας, επειδή είναι πιο φτηνή. Αυτό ακριβώς απαντά στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και ο πρόεδρος της ΞΟΣ Γιώργος Ξυλούρης, ότι η δική μας σταφίδα δεν μπορεί να πουληθεί, γιατί η περσινή καταρχάς σταφίδα δεν πουλήθηκε λόγω της καραντίνας πρώτον, και δεύτερον εκεί που η ΞΟΣ αγόραζε με 1,60 ευρώ το κιλό τιμή βάσης την κριτική σταφίδα, ερχόταν η σταφίδα της Τουρκίας με 1,5 παραδοτέα στην Αθήνα, παραδοτέα στη χώρα μας, με αποτέλεσμα να εκτοπίζει τη δική μας σταφίδα. Κατανοητά. Ας κρατήσουν όλα αυτά τα δεδομένα οι παραγωγοί αμπελοκαλλιεργητές για αυτή την ώρα, έτσι όπως προκύπτουν μέσα από το ρεπορτάζ σου. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Να πούμε βέβαια ότι έχει σε ό,τι αφορά τις 700 τόνους αδιάθετης σταφίδας, μας απάντησε ο κ. Ξυλούρης ότι έχει ήδη απευθυνθεί τρεις φορές εγγράφως στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και έχει ζητήσει την απόσταση των 700 τόνων,
μαζί φυσικά με την Κορινθιακή απόλυτη σταφίδα, γιατί είναι και της Κορίνθου σταφίδα απόλυτη, αλλά μέχρι τώρα, σε αντίθεση με το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Λιβανός, σύμφωνα με το συνεταιριστή, δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορε. Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γυρίζω άμεσα σελίδα σας. Πάω σε θεατρικές παραστάσεις. Σταματάω στις παραστάσεις που ξεκινούν από την Κυριακή, πρώτη του μήνα, σε ολόκληρη την Κρήτη, με την κωμωδία του Γιάντεν Χάρτοκ, το νηφικό κρεβάτι. Και καλωσορίζω ευθύς αμέσως στο πλαίσιο του Δελτίου την κυρία Πινελόπη Αναστασόπουλου, η οποία πρωταγωνιστεί, έτσι δεν είναι? Ναι, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι πολύ που έρχομαι στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι είναι και η καταγωγή μου από εκεί. Όχι, δεν το γνώριζα αυτό. Ναι, ναι, και πάντα έχω πολύ μεγάλη συγκίνηση όταν έρχομαι και ειδικά όταν έρχομαι για να παρουσιάσω μια τόσο όμορφη δουλειά και να τη μοιραστώ έτσι με τους συντοπίτες μου. Είμαι πολύ πολύ ενθουσιασμένη. Μαζί με τον κύριο Ορέστη Τζιόβα, έτσι, κυρία Αναστασοπούλου. Ωραία. Διασκευή, απόδοση Αλέξανδρος Ρήγας, Δημήτρης Αποστόλου. Εγώ λέω τα βασικά για να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε, το καταλαβαίνετε. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας. Δουλειές τις οποίες και στο παρελθόν έχουμε δει και ξέρουμε πάνω κάτω τι είναι αυτό το οποίο μας περιμένει και αυτή τη φορά. Ποιο είναι το μήνυμα αυτής της παράστασης, τι είναι αυτό που θέλετε να μας πείτε? Γιατί βλέποντας και διαβάζοντας κάποια πράγματα, μιλάτε για μια τρυφερή κωμωδία από τη μία και για ένα ύμνο στην συντροφικότητα επίσης από την άλλη. Ναι, ακριβώς όπως τα είπατε είναι τα πράγματα. Είναι ένα έργο το οποίο έχει αποδείξει την αξία του μέσα στα χρόνια, μιας και κάθε φορά που έχει ανέβει και στη χώρα μας, κυρίως στη χώρα μας, εδώ θέλω να αναφερθώ, γιατί ξέρετε, πολλές φορές όταν είναι ένα έργο ξένου συγγραφέα, λες πόσο μπορεί να με αφορά. Mm-hmm. Λοιπόν, μας αφορά πάρα πολύ και η απόδειξή του είναι ότι σε όλα του τα ανεβάσματα, από το πρώτο ανέβασμα με την Έλλη Λαμπέτη και το Δημήτρη Χόρν, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε δεύτερο χρόνο και το Γιάννη Φέρτη, με τον κύριο Σεριανόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, κάθε φορά που ανέβαινε αυτό το έργο είχε τεράστια επιτυχία, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχει ένα υπέροχο γράψιμο το έργο αυτό, μια τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην πάρα πολύ ακραία κωμωδία, θα τολμήσω να πω, και σε δραματικές σκηνές οι οποίες επίσης έχουν χιούμορ, παρόλο που είναι δραματικές και μιλάνε για πάρα πολύ σοβαρά πράγματα που έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις και τη συντροφικότητα. Εμένα είναι ένα έργο που με έχει καθορίσει. Ήταν ένας ρόλος που ήθελα πάρα πολύ να παίξω. Μου δόθηκε τώρα αυτή η ευκαιρία και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Και καλό όλα τα ζευγάρια να έρθουν να το δουν. Και τα νεότερα ζευγάρια, αλλά και ανθρώπους που είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω θα φύγουν με ένα πολύ έτσι ωραίο δώρο, θα τολμήσω να πω, στην τσέπη τους. Πιστεύω, κυρία Αναστασοπούλου, ότι έτσι όπως το λέτε, ξέρετε, οι ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες δοκιμάστηκαν μέσα από την πανδημία του κορονοϊού όλους αυτούς τους μήνες, και εσείς ήσασταν εκτός θεάτρων κλπ. Και ξέρετε, βάσει των στοιχείων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αν ρίξεις μια πιο προσεκτική ματιά μέσα σε κάθε σπίτι του γειτόνου, του φίλου κλπ, βλέπεις ότι υπάρχει πάντα αυτή η ένταση, ειδικά το τελευταίο διάστημα, ότι αυτή η συντροφικότητα ενδεχόμενα να έρθει να βοηθήσει λίγο παραπάνω, ναι. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ ωραία το έχετε θέσει. Θεωρώ ότι η πανδημία, αν δούμε έτσι λίγο πιο βαθιά και ουσιαστικά τι έχει δώσει στην καθημερινότητά μας, θα τολμήσω να πω ότι μας έχει δώσει ευκαιρία να επανεξετάσουμε λίγο τους λόγους για τους οποίους κάνουμε σχέσεις, γιατί μας εξανάγκασε να παραμείνουμε στον ίδιο χώρο κλεισμένοι, χωρίς να μπορούμε να πάμε πουθενά, χωρίς να έχουμε πρωτοβουλία, ελευθερία, διασκέδαση, χαρά με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να είμαστε μαζί, και γι' αυτό δοκιμάστηκαν οι σχέσεις πάρα πολύ, γιατί δεν είμαστε πάντα 100% επιλέγουμε τους ανθρώπους που μας συντροφεύουν για τους σωστούς λόγους, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το επανεξετάσουμε ούτως ή άλλως. Αυτό που θέλω να πω, δηλαδή, η λέξη συντροφικότητα τα λέει όλα. Όταν επιλέγουμε το σύντροφό μας, χρειάζεται να επιλέγουμε με βάση τα ουσιαστικά αυτονόητα που έχει το κάθε ζευγάρι. Αν για μένα είναι αυτονόητο ένα πράγμα, θα χρειαστεί να είναι και για τον σύντροφό μου. Με αυτόν περνάω τις περισσότερες ώρες
Το να μένουμε στο ίδιο σπίτι απλά δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να σηκώνει ο ένας τον άλλον, να εμπνέει ο ένας τον άλλον. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Αν όμως επιλέγουμε σοφά και με τα σωστά κριτήρια για τον καθένα μας ξεχωριστά, νομίζω ότι θα ανθίσουμε, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περίοδο. Επιλογή και αποφάσεις, συμβίωση, συγκατοίκηση και όλα τα υπόλοιπα, συντροφικότητα, έτσι όπως τα περιγράψατε. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση να μην επιλέγουμε συντρόφους για μια ζωή με βάση τα κοινωνικά πρέπει. Και κανένα ζευγάρι, θεωρώ εγώ, δεν πρέπει να περνάει στη διαδικασία της δημιουργίας οικογένειας, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο πλήγμα, για λάθος λόγους, επειδή το λέει η κοινωνία, επειδή έχουμε περάσει ηλικιακά ένα θεωρητικό όριο που έχει θέσει η κοινωνία. Για μένα είναι πολύ λάθος αυτό και το έργο δίνει πολλές απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Και ανοίγεται και μεγάλη κουβέντα. Εμείς είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, δηλαδή Κρήτη TV, Νέα Κρήτη, 984, neakriti.gr. Εσείς θα ξεκινήσετε αυτό σας το ταξίδι στην Κρήτη την Κυριακή, από το Ηράκλειο, αλλά θα πάτε και σε Χανιά και σε Αγιονικόλαιο και σε Ιερά Πέτρα και σε Σιτία και σε Ρέθυμνο, έτσι. Βεβαίως. Θα γυρίσουμε όλο τις πιο μεγάλες πόλεις της Κρήτης με σκοπό να μπορέσουμε να έρθει ο κόσμος και από τις κοντινές, τις μικρότερες πόλεις. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, δεν ξέρω τι να σας πω, ανυπομονώ να δουν και οι άνθρωποι της Κρήτης την παράσταση αυτή που μέχρι στιγμής την έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος. Είναι σχεδόν διαδραστική η παράσταση, ο κόσμος συμμετέχει πάρα πολύ, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Ακούγονται επιφωνήματα, κλάματα, γέλια πολύ δυνατά. Ο κόσμος μιλάει ταυτόχρονα σε άλλα σημεία οι γυναίκες, σε άλλα οι άντρες. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμβαίνει με την παράσταση αυτή. Τα κρατάω όλα αυτά τα οποία είπατε. Ανυπομονούμε να σας δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναστασόπουλου. Να είστε καλά. Ανυπομονώ και εγώ να σας δω. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό μεσημέρι. Γεια. Γεια σας. Ισχυρότατο σεισμός μεγέθους 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στην Αλάσκα σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιόμετρα σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ το Αμερικανικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι προειδοποίησε το ενδέχεται να προκληθεί τσουνάμι στο νησί Γκουάμ και τις βόρειες Μαριάνες νήσους λόγω του σεισμού. Η Γαλλική Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επέβαλε χθες Τετάρτη σε αγροτοχημική εταιρεία πρόστιμο 400.000 ευρώ, διότι φακέλωνε παράνομα δημόσιες προσωπικότητες, δημοσιογράφους και ακτιβιστές, με σκοπό να επηρεάσει το δημόσιο διάλογο για το αμφιλεγόμενο ζυζανιοκτόνο γλυφοσάτη. Θεαματική αύξηση έχουν εμφανίσει οι επιθέσεις των Ταλιμπάν εναντίον των δυνάμεων της αφγανικής κυβέρνησης μετά την υπογραφή το Φεβρουάριο του 2020 της συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στους Ισλαμιστές Αντάρτες, που οδήγησε στην απόσυρση των ξένων στρατευμάτων από την ασιατική χώρα, σύμφωνα με την επίσημη αμερικανική έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Η ΑΕΚ και ο Άρης θέλουν να ανατρέψουν απόψε το εις βάρος τους σκορ από τους πρώτους αγώνες για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 9 στο ΆΚΑ την Βαλές, στη Ρεβάς της Σίτας με 2-1 στη Βοσνία, ενώ ο Άρης στις 9.30 αντιμετωπίζει εντός έδρας στην Αστάνα στον επαναληπτικό της Σίτας με 2-0 στο Καζακστάν. Την δεύτερη ήττα της σε ισάριθμους αγώνες γνώρισε η Εθνική Νεανίδων Μπάσκετ στα 2 αωράκια για το European Challenger, καθώς έχασε με 72-27 από τη Γαλλία. Σήμερα στις 6 αντιμετωπίζει την Σλοβακία. 9.84. Ο καιρός. Ανεβαίνει περαιτέρω από σήμερα ο υδράργυρος, στους 41 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις έντασης 3 με 5 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι. 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.